Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να μπω στα ζητήματα των πολιτικών απόψεων της κριτικής και όντως η δημοσίευση είναι όντως στοιχείο της δημοκρατίας και περιουσία της δημοκρατίας, συμφωνώ. Υπάρχει όμως, όπως το κάθε δικαίωμα ορίζεται, υπάρχει η κατάκριση του δικαιώματος, κύριε Σιτανίδη. Και εφόσον το βάλα το θέμα, υπάρχουν σχόλια, πάρα πολλά. Εγώ μπορώ να σας φέρω εκατοντάδες σχόλια που δεν το έχω θέσει ποτέ. Όσον αφορά εμένα, με παρουσιάζουν ως όργανο, ως πληρωμένο, ως φανατικό οπαδό ομάδας. Κι όμως, γνωρίζετε κιόλας προσωπικά, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει και όμως επιτρέπεται τη δημοσίευσή τους. Και αναφέρω στο πρόσωπό μου. Το ίδιο φαντάζομαι ότι μπορεί να πει και πως τίποτα άλλος. Και αυτό δεν το λέω ως κριτική σε εσάς, αλλά λέω ότι στο πλαίσιο της ανωνυμίας μπορεί ο καθένας να μπει να γράψει και στοχευμένα να γράψει και να γράψει και με την ίδια IP 50 διαφορετικά σχόλια και να διαμορφώσει με αυτόν τον τρόπο ένα σύστημα πίεσης. Σε αυτό αναφέρομαι. Επί προσωπικού όμως πρέπει να απαντήσω, κύριε Δημάρχη. Όχι, δεν έχετε δικαίωμα, κύριε. Αλλά εντάξει. Άρα, επίσης, δεν μπορώ... Απευθύνθηκε προσωπικά και μου είπε κάτι που το αναφορά προσωπικά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άρα, λοιπόν, το βασικό πρόβλημα, για να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο, είναι ότι ακόμα και ο κεντρικός τύπος διέπεται από κάποιους κανόνες. Ο τοπικός τύπος ή τα τοπικά ΜΜΕ και πώς λειτουργούν δεν υπάγεται σε κανένα απολύτως καθεστώς δημοσιογραφικό, γιατί παραδείγματος χάρη ακόμα και μια εφημερίδα υποχρεούται να έχει δημοσιογράφους που να είναι δημοσιογράφοι και να είναι γραμμένοι στην ΕΣΥΑ. Αυτό δεν ισχύει στο τοπικό τύπο. Μπορεί ο καθένας να κάνει μια εφημερίδα χωρίς να έχει κανένα δημοσιογράφο και άρα αυτός δεν έχει και κανένα πειθαρχικό όργανο δεοντολογίας μέσα από το οποίο να ελέγχεται. Γιατί ακόμα και οι δημοσιογράφοι που γράφουν στις κεντρικές, στις παραδευτικές εφημερίδες υπάγονται σε ένα καθεστώς δεοντολογίας, το οποίο δεν υπάρχει στον τοπικό τύπο. Υπάρχει. Κανένα site δεν υπάρχει. Με ρώτησε για το έντυπο. Όχι. Για το έντυπο. Εγώ μιλάω για ιστοσελίδα. Εγώ αναφέρομαι για το έντυπο. Ωραία. Καλά κάνετε έντυπο. Και το διευκρινίζετε. Για το έντυπο. Αναφέρομαι στο έντυπο. Ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο ελέγχου, όχι με την λογοκρισία, αλλά ελέγχου αν πραγματικά τηρούν τη δημοσιογραφική διοντολογία. Υπάρχει. Και αυτό. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Όχι, υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εάν προσωπικό, ο μόνος που έχει βάλει ζήτημα ψηφοφορίας... Προσωπικό, υπάρχει προσωπικό ζήτημα. Είναι ο κύριος Δούλος. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει θέμα προσωπικό δεν θέμα. Δεν υπάρχει προσωπικό, όταν μίλησε ο Δήμαρχος... Επειδή μίλησε, δεν έχει δώσει... Δεν μπορεί να γίνει...